παλιάς με τον Αγγελόπουλο, αλλά θέλω να σταθούμε σε αυτό το πλάνο που ξεχνάς τους καλούς τρόπους, ότι η μαμά σου είχε μάθει να τρως τη μακαρονάδα με το πιρούνι και το κουτάλι, ότι δεν πρέπει να σου τρέχουν τα μακαρονάκια από το στόμα. Εδώ θέλω να κάνω ένα παράπονο τώρα στην παραγωγή του Sky. Ναι. Στα άλλα παιδιά του έχουν τραπέζι, κανονικά κάθονται. Αυτοί στα όρθια και το κρατάνε έτσι. Κατάλαβε. Και με το ένα πόδι ψηλά να του δίνα τη μακαρονάδα. Οι μαχητέ είναι σε τραπέζι, κανονικά τρώνε αυτοί στο όρθιο και κρατάνε. Τι που κατεβαίνει η αμάση του. Του πεινάνε τα παιδιά. Παιδί μου, σου λέω, είναι αυτή η φάση που έχει πεινάσει τόσο πολύ που ξεχνά ό,τι καλό τρόπο ήξερε, δεν ήξερε. Πυρούνι, μαχαίρι, μακαρονάδα. Μπαταρισμένοι όλοι πήγανε με το γύψο. Ο ένα χράκι στο πόδι, ο άλλο μπάμπαρτα στα μούτρα. Κάτι βίντεο που κυκλοφορούν στο YouTube με πτώσει τούμπε που τα βλέπει και λε. Δεν είναι μπορεί, ναι, είναι σκηνοθετημένα. Λοιπόν, να πάμε στο ρεπορτάζ. Τούμπες, δες. Να δώσουμε. Όχι, πονά μόνο που το βλέπει. Παιδιά, ένα-ένα, μην μιλάμε. Όπω δώσαμε και προχτέ ρεπορτάζ και βγήκαμε αληθινοί. Να πούμε ότι αύριο αποχωρεί ο Τσάνκ. Ναι. Εντάξει, δεν πρέπει να τα λέμε όταν έχουμε ρεπορτάζ. Αποχωρεί ο Τσάνκ. Με ψηφοφορία του κοινού. Με ψηφοφορία όπως γίνεται κάθε... Θα πρέπει αυτός να αποχωρήσει, διότι τα πλευρά του τα έκανε... Δεν έχουν σχέση, βρε, οι διάσημοι. Λέμε για τους μαχητές. Για άλλο λέω. Λοιπόν, συγκεντρωθείτε αλλά... λίγο. Μην το αναλύσουμε, λες και είναι το σχέδιο της Τρόικα για τη σωτηρία της Ελλάδας. Γιατί δεν είναι. Λοιπόν, να πούμε και κάτι άλλο. Η πλάκα στο θέμα είναι ότι ο άλλος έφαγε το πλευρό του. Έφαγε το πλευρό του. Για το ειρήνη, τα γόνατά τη, τα χέρια τη, τα πόδια τη. Χαρούλη, καθίστερε παιδιά, αλλά λέμε 100 πράγματα. Να ολοκληρώσει ο Χάρης και να πούμε μετά για τι. Λοιπόν, απλά θέλω να πω ότι τις τελευταίες 15 μέρες έχουν αρχίσει πλέον ανεξέλεγκτα και διαραίουν τα αποτελέσματα. Κάτι που έχει ενοχλήσει και πάρα στο πολύ. Ίντερνετ. Ναι, στην παραγωγή του. Στον Άγιο Δομηνικό και του Sky εδώ. Στο Sky από εδώ δεν μπορούν να το μαζέψουν το θέμα. Έχουμε καταλάβει αυτό όμως πώς γίνεται. Δηλαδή, φταίει κάποιος άνθρωπος παραγωγής. Την πρώτη φορά ήταν ο Τούρκος μέσα από το Instagram του λοιπόν, που είχε αποκαλύψει. Υπάρχουν συνομιλίες που μπορούν να γίνουν μέσω Viber και όχι μόνο από τον Άγιο Δομήνικο. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των ατόμων που δουλεύουν εκεί. Είναι πάνω από 300 εκεί, άτομα. Διαραίουν τα αποτελέσματα τουλάχιστον ένα βαθυλαρίγκι να βρεθεί. Δύο-τρεις μέρες πριν. Και να πούμε ότι μεγάλη εντύπωση προκάλεσε. Που τα αποτελέσματα έχουν διαρρεύσει και από τον σύντροφο της Ελένης Χατζίδου, τον Άρη Σολιδέδη, ο οποίος βγάζει φωτογραφία τα μηνύματα που του στέλνουν και λέει και τα έπαθλα και τι θα φάνε και οι παίκτες. Ο Άρης Σολιδέδης αποφύγει έχει κανένα πρωτοξάδελφο. Πάντως ότι αποχωρεί ο Τσάνκ είναι η πρώτη φορά που το ακούμε από εδώ. Λοιπόν, αποχωρεί ο Τσάνκ όπως μας λέει ο Χάρης. Ούτως ή άλλως το ενδιαφέρον του κοινού είναι πολύ μεγάλο, δηλαδή άντε να μην κάνει 70. Ναι, θα τους κόψουμε εμείς τα νούμερα. Την έφαγε στα πλευρά. Λοιπόν, παιδιά, τι είναι αυτή η φτώχεια.